Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ, που είστε εδώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλή πολλά. Χρονιά. Καλή χρονιά. Πράγματι, είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση για το 2020. Ελπίζω να είστε γουρλίδες. Ελπίζω να είστε εσείς γουρλίδες για μας. Είναι καλύτερο αυτό, να το δούμε από αυτή την οπτική. Μπορείτε να μας πείτε μετά αυτή την περίφημη συμφωνία του East Med, τι μπορούμε να περιμένουμε ως ωφέλη οικονομικά? Γιατί από αυτό το πρίσμα θέλω να το δούμε με εσάς. Κοιτάξτε, είναι καταρχήν να τη βάλουμε τη γενική ομπρέλα. Προσδοκούμε και βάσιμα προσδοκούμε από αυτή τη συμφωνία η οποία έγινε με τις άλλες χώρες και εκτιμούμε ότι στη συμφωνία αυτή μελλοντικά μπορεί να προσέλθει και η Ιταλία. Υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί λόγοι στην Ιταλία που ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο, αλλά υπάρχει ρεαλιστική αισιοδοξία ότι θα συμμετάσχει και η Ιταλία. Mm-hmm. Πλειάδα από ωφέλειες. Ωφέλειες γεωστρατηγικές, ωφέλειες γεωπολιτικές, ωφέλειες αναπτυξιακές, ωφέλειες οικονομικές, ωφέλειες ενεργειακές. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα κομβικό σημείο. Ενεργειακή ασφάλεια και για τη χώρα, και για την περιοχή και για την Ευρώπη. Οικονομικά ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από την χρήση φυσικού αερίου. Από την χρήση φυσικού αερίου ως μια μετάβαση από την αναγκαιότητα που υπάρχει μείωσης του λιγνίτη, του άνθρακα, καυσίμων δηλαδή που θα πρέπει να μειωθεί πολύ η ποσότητά του σε όλη την Ευρώπη, μέχρι να πάμε στις εντελώς καθαρές μορφές ως ένα μεταβατικό στάδιο. Μειωμένο κόστος για τους πολίτες. Άρα υπάρχει ένα πλέγμα ωφελειών που προσδοκούμε βάσιμα ότι θα προκύψουν από αυτή τη συμφωνία. Όλη αυτή η αντίδραση που βλέπουμε από την άλλη πλευρά, προφανώς και αυτοί που γνωρίζουν, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά και την οικονομία, έχει σχέση με το χρήμα, με την ενέργεια και με τους πόρους. Η Ελλάδα πόσο κερδισμένη μπορεί να βγει μακροπρόθεσμα, Υπουργέ, από αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, ο αγωγός θα περνάει από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι θα παίρνουμε εμείς ενίκεια, ότι θα έχουμε καλύτερα οικονομικά, ότι η Τουρκία κάνει όλο το παιχνίδι αυτό για να πάρει και αυτή ένα κομματάκι δημιουργώντας αυτή τη ζώνη? Θέλω να τα πούμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί γίνονται όλα αυτά. Νομίζω ότι σας το είπα για μια σειρά από λόγους. Το επαναλαμβάνω ακόμα πιο απλά αν γίνεται. Αυτός ο αγωγός, ένας αγωγός ο οποίος ουσιαστικά συνδέει τις χώρες της Μεσογείου, κάποιες χώρες της Μεσογείου, με την Ευρώπη. Ουσιαστικά εξασφαλίζει βία της Ελλάδος και άλλων χωρών ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και μάλιστα η ασφάλειά της μέσα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας την καθιστά ακόμα πιο ισχυρή. Δεύτερον, πρέπει όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι κοινή συνισταμένη να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να πάμε σε μια πιο φιλική ανάπτυξη, μια πράσινη ανάπτυξη. Για να πάμε σε μια πράσινη ανάπτυξη πρέπει να αναλάβουμε και εμείς ως χώρα ορισμένες πρωτοβουλίες. Έχουμε δεσμευτεί, ο κ. Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί, ότι μέχρι το 2028 δεν θα υπάρχουν λιγνητικές μονάδες στην Ελλάδα. Οι λιγνητικές μονάδες όμως εν πολλής κάλυπταν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Άρα η σταδιακή μετάβαση θα γίνει με τη χρήση φυσικού αερίου. Συνεπώς και αυτός ο αγωγός θα συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τρίτον, μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο έχει πιο φθηνά χαρακτηριστικά. Άρα ο Έλληνας πολίτης, ο καταναλωτής, θα μπορέσει και σε γεωγραφικές περιοχές που μέχρι τώρα δεν υπήρχε η κεντρική διασύνδεση φυσικού αερίου, όπως είναι η Κρήτη ή κάποιες περιοχές Πελοποννήσου, να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο. Και γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, κλείνω όπως ξεκινήσατε εσείς το ερώτημά σας, προφανώς αυτό είναι μία ακόμα κίνηση ασφάλειας της χώρας έναντι επιδιώξεων γειτόνων που πιθανόν να έχουν άλλες προτεραιότητες από τη δική τους πλευρά. Ωστόσο, τα ωφέλη αυτά εγώ τα εισπράττω μακροπρόθεσμα για την ελληνική επικράτεια και τους Έλληνες πολίτες, ωστόσο δημιουργούνται άμεση κίνδυνοι και ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Και γίνομαι πολύ συγκεκριμένος, διότι σήμερα ρεπορτάζ εφημερίδων, sites και όλα αυτά, τα υπόλοιπα λένε ότι ψάχνουμε να δούμε εάν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για αγορά 2 αμερικανικών καταδρομικών, έτσι ώστε να απαντήσουμε στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Σε αυτό το πεδίο, στην εξωτερική πολιτική και πράγματι στην προκλητικότητα της γείτονος χώρας, η Ελλάδα πρέπει να αντιτάξει 2 βασικά στοιχεία.
συμμαχίες και αποτρεπτική δύναμη. Σωστά. Στις συμμαχίες εκτιμώ, βάζοντας μέσα και τον EastMed, ότι η χώρα κάνει σωστά βήματα. Mm-hmm. Κάνει σωστά βήματα σε περιφερειακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εδώ εντάσσεται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσδοκούμε, μετά το πέρας των συναντήσεων αυτών, να υπάρχει επαναβεβαίωση των δηλώσεων που έχουν γίνει πρόσφατα σε ό,τι αφορά τη μη αποδοχή του μνημονίου ως άκυρο μνημόνιο μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την επάρκεια της χώρας ή την αποτρεπτική της δύναμη. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, ούτε ξαφνικά μπορούν να βρεθούν αυτοί οι πόροι που θα αλλάξουν την ισορροπία που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Και λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω μεγέθους των δύο χωρών. Αυτό που κάνουμε όμως, και έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε, είναι στοχευμένες κινήσεις, έτσι ώστε να την ενισχύουμε συνεχώς στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που υφίσταται ή που θα δημιουργήσουμε. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε στους πρώτους μήνες την αναβάθμιση των F-16. Πέρασε από τη Βουλή και μάλιστα, επειδή έχω και την πολιτική ευθύνη της ΕΑΒ, ουσιαστικά στην ΕΑΒ θα γίνεται ένα μεγάλο κομμάτι αεροσκαφών που θα είναι και για την εθνική άμυνα. Υπάρχουν οι συζητήσεις που γίνονται σε πρωτόλιο στάδιο ακόμα, γιατί και το κόστος είναι μεγάλο και τα συστήματα θέλουν συγχρονισμό, για τα F-35. Μάλιστα. Αυτά μιλάμε για τα αεροσκάφη. Υπάρχουν συζητήσεις για φρεγάτες. Υπάρχουν συζητήσεις για αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της χώρας που επί Μακρόν δεν λειτουργούσαν κατά τον ιδεατό τρόπο για τη χώρα. Στην αμυντική βιομηχανία πάντα μιλάω. Στην αμυντική βιομηχανία, καταλαβαίνω τι λέτε. Ελβό, ΕΑΣ, Ναυπηγεία, Καραμαγκά. Υπάρχουν συνεπώς θέματα τα οποία εμείς δεν τα κουκουλώνουμε. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι δύσκολες υποθέσεις. Είναι υποθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία κουβαλούν βάρη, οικονομικά βάρη, αλλά δεσμεύομαι ότι η οικονομική συσχέση της χώρας και η σταθεροποίηση της χώρας, η οποία έχει επιτευχθεί και προσδοκούμε το 2020 να είναι πιο εμφανής, να οδηγήσει και στην αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, τις πολλές μεγάλες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και τους κινδύνους. Ισχυρή οικονομία σημαίνει και ισχυρή άμυνα για τη χώρα. Μάλιστα. Εγώ εδώ θα προσθέσω και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από παρεμβάσεις Ευρωπαίων ηγετών για την εξομάλυνση των σχέσεων, όσο μπορεί να γίνει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στη Λεκάνη της Μεσογείου μετά την ένταση στη Λιβύη. Βλέπω ότι ο κύριος Κόντε ανακοίνωσε απαγόρευση πτήσεων στο κομμάτι της Λιβύης που τον αφορά, γιατί εμπλέκεται άμεσα και η Ιταλική Δημοκρατία. Η κυρία Μέρκελ με την Υπουργό Άμυνας προσπαθεί να βάλει διπλωματικό φρένο στα σχέδια Ερντογάν. Ωστόσο, ο Ερντογάν πήρε πράσινο φως για να στείλει και στρατεύματα. Από το 2015 στέλνει και όπλα στη Λιβύη. Έχουμε μπλοκάρει τρεις καραβιές εμείς εδώ ως Έλληνες με τις δικές μας δυνάμεις. Η κλιμακούμενη επιθετική τακτική του Ερντογάν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα άμεσα στη χώρα. Κοιτάξτε, ότι μας ανησυχούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, μας ανησυχούν. Χρειάζεται όμως νυφαλιότητα, υπευθυνότητα και σοφροσύνη. Σε αυτά τα οποία αναφέρατε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα γεγονότα που έγιναν προχθές και αφορούν το Ιράκ και το Ιράν. Άρα πράγματι υπάρχουν πηγές αστάθειας, πάντα υπήρχαν πηγές αστάθειας στην παγκόσμια σκηνή, στην εξωτερική πολιτική. Αυτό που χρειάζεται είναι σοβαρότητα, νυφαλιότητα, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Άρα η αυτοπεποίθηση πώς χτίζεται? Χτίζεται όταν έχεις ισχυρές συμμαχίες και όταν έχεις ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Το γεγονός ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία μας ανησυχούν, μας προβληματίζουν, αλλά ταυτόχρονα ως κυβέρνηση προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι, όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όταν γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συναντηθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς ακριβώς για να συζητήσουν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Εδώ τώρα, μιας και το αναφέρατε δύο φορές, πρέπει να ρωτήσω ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι βασικοί στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης
και πόσοι από αυτούς μπορεί να έχουν επιτευχθεί μετά το τέλος της συνάντησης που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω τρεις είναι οι βασικοί στόχοι της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέτω λίγο γενικότερα. Ο ένας στόχος είναι η επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι ένας σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η δεύτερη επιδίωξη είναι να αποδείξουμε ότι μετά από μια δεκαετή κρίση η χώρα βγαίνει πιο ισχυρή, η χώρα είναι έτοιμη να κάνει ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις, η χώρα έχει σταθεροποιηθεί, η χώρα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις που είναι υποφελία της ίδιας της οικονομίας και των πολιτών της. Και το τρίτο στοιχείο, όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα και από την συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών, έχει να κάνει με το πώς η Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί στοιχεία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, στα οποία η Ελλάδα μέχρι τώρα, η χώρα μας, υστέρει. Άρα πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία σε αυτά τα πεδία, ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Μάλιστα. Εδώ είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, διότι το έχω ακούσει από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και δεν θα μπορούσα να μην σας το ρωτήσω. Ακούμε αρκετούς να μιλούν για προσφυγή στη Χάγη. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι φοβάμαι ένα τραπέζι ιδιότυπων διαπραγματεύσεων. Όχι, δεν εμπλέκω και τη Χάγη, αλλά όταν μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα περίεργο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Η άποψή σας καταρχήν για τις κουβέντες αυτές που ακούμε, τις θέσεις αυτές που ακούμε για τη Χάγη, ποια είναι η προσωπική σας? Εδώ νομίζω έχει εκφράσει θέση η ίδια η κυβέρνηση. Χρειάζονται πολλά βήματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανοιχτά πεδία τα οποία έχουμε με την Τουρκία. Από τη δική τους πλευρά, με βάση τις αξιώσεις. Αυτά τα ανοιχτά πεδία χρειάζονται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και από την άλλη πλευρά προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Αυτή τη στιγμή, συνεπώς, είναι πολύ νωρίς κάποιος να μπορέσει να μιλήσει για βάσιμες προσδοκίες ότι μπορεί να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια χώρα η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργεί ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο. Μάλιστα. Το πήραμε το μήνυμα, υπήρξε απολύτως ξεκάθαρος. Περνάω σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι επίσης σημαντικό πριν πάμε στα αμιγώς οικονομικά θέματα, που είναι και η δική σας ειδικότητα. Νομίζω ότι τα γνωρίζετε όλα πάρα πολύ καλά όμως. Τι γίνεται με την παρέτηση ΖΑΕΦ και τη νέα ένταση που μπορεί να προκληθεί στα Βαλκάνια εξαιτίας αυτής της παρέτησης? Μιλάω για άμεσες επιπτώσεις όπως είναι η συνθήκη των Πρεσπών που κλειδονίζεται μετά το όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και όχι μόνο. Τι λέτε? Το λέω γιατί η Νέα Δημοκρατία στήριξε και ένα μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής της καμπάνιας στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Τι είπαμε? Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ αυτό δεν μπορεί να αλλάξει διότι είναι μια διεθνή συμφωνία. Και αποδεικνύεται αυτό. Ήμασταν απολύτως ειλικρινείς και προεκλογικά και μετεκλογικά. Σε ό,τι αφορά την ένταξη της γείτονος χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε πει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά πρέπει να ανοίξουν, αλλά θα πρέπει να κλείνουν με τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Όλα τα ελληνικά συμφέροντα, αρκετά κεφάλαια αφορούσαν και τα ελληνικά προϊόντα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τους τίτλους, με την τιτλοφόρηση αυτών και ούτω καθεξής. Άρα, εμείς ήμασταν απολύτως σαφείς, ειλικρινείς και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Τώρα, θέματα εσωτερικής πολιτικής κοινής στη γείτονο χώρα δεν θα τα σχολιάσω. Όχι, δεν. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα ως Έλληνα πολίτη είναι η ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας από μια συμφωνία η οποία δεν ήταν καλή στο παρελθόν και ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά μας και μιλώ για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργέ. Τι βλέπετε ότι θα γίνει? Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι προσωπική υπόθεση του Πρωθυπουργού το όνομα του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας που θα προτάξει ο ίδιος. Ωστόσο, έχετε θέση πάνω σε αυτό ή επιμένετε στη θέση της κυβέρνησης? Νομίζω είναι τη θέση της κυβέρνησης. Και το χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί από την ίδια την κυβέρνηση και τον κύριο Πρωθυπουργό. Θα προηγηθεί η κατάθεση και ψήφιση του εκλογικού νόμου και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πρόταση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων. Αυτά είναι τα χρονικά ορόσημα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και τον Φεβρουάριο, όπως έχουν τεθεί από τον Πρωθυπουργό και από την ελληνική κυβέρνηση. Στην ονοματολογία δεν θέλετε να μπείτε?
Δεν θα πω σε νοματολογία προφανώς. Ωραία. Γιατί να προηγηθεί ο εκλογικός νόμος? Πρώτα απ' όλα γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε εκλογικού κύκλου. Να τονίσω εδώ ότι μιλάμε για κλιμακωτό μπόνους εδρών ανάλογα με το ποσοστό του πρώτου, έτσι. Να τονίσω εγώ ότι μιλάμε για ένα εκλογικό σύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά αναλογικότητας και κυβερνησιμότητας της χώρας. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά συνδυάζει δύο στοιχεία. Δεν δίνει στο πρώτο κόμμα κατευθείαν τις 50 έδρες, αλλά έρχεται και λέει, να το πω πολύ απλά, ότι όσο αυξάνει το ποσοστό πάνω από ένα κατόφλι, μπορεί να είναι το 25%, μπορεί να είναι κάποιο άλλο ποσοστό, μέχρι ένα σημείο θα υπάρχει ένα μπόνους από 40 μέχρι 50 έδρες. Μάλιστα. Και αυτό είναι στη συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι αν ένα κόμμα φτάσει σε ένα ποσοστό, ας πούμε, της τάξης του 37%, να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Άρα το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε αν ένα κόμμα φτάσει στο ποσοστό που έφτασε η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Εάν ένα κόμμα στο 25%, προφανώς αυτό το κόμμα δεν μπορεί να έχει μπόνους 50 έδρες, αλλά από εκεί θα μπορούσαν να ξεκινάνε. Είναι μια πρόταση, υποσυζήτηση είναι και αυτό, αλλά η αρχική πρόταση ήταν το 25% μέχρι 40-50 έδρες για να φτάσουμε στο 37-40%, για να υπάρχει μια πολύ ισχυρή αυτοδυναμία ενός κόμματος. Δηλαδή ουσιαστικά αφήνουμε απ' έξω την απλή αναλογική, στο σύνολό της, έτσι. Νομίζω ότι έχει και τέτοια στοιχεία αναλογικότητας, γι' αυτό και σας το είπα στην αρχή. Μέχρι με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα έπαιρνε κατευθείαν ένα μπόνους 50 εδρών. Με την υπάρχουσα δομή, εάν για παράδειγμα το πρώτο κόμμα πάρει 27%, ουσιαστικά δεν θα έχει αυτοδυναμία, ούτε θα πάρει μπόνους 50 έδρες. Θα πάρει 2 ή 3. Άρα έχει στοιχεία αναλογικότητας, αλλά έχει και στοιχεία κυβερνησιμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πλειοψηφία, τόσες περισσότερες έδρες πρέπει να έχει το πρώτο κόμμα, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Αλλά αν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο ρεαλιστικά νομίζω ότι το 37% με 40% δείχνει ότι η κατεύθυνση της κοινωνίας είναι προς ένα κόμμα να κυβερνήσει, τότε ναι, θα πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία αυτού του κόμματος. Απολύτως ξεκάθαρος, Υπουργέ. Πάμε τώρα στα της δικής σας αρμοδιότητας, αμιγώς. Χρηματιστήριο. Δεν θα απομακρυνθούμε πολύ από τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Ξεκινήσατε με τον καλύτερο τρόπο χτυπώντας το καμπανάκι, είδαμε και το ρεπορτάζ. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Για πρώτη φορά. Επιστροφή στην κανονικότητα. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, σωστά. Και ξεκινήσαμε θετικά. Το χτύπημα στο Ιράκ άλλαξε λίγο τα δεδομένα τις τελευταίες μέρες. Και έχει σχέση με τα καύσιμα αυτό? Κοιτάξτε, προφανώς εκεί με τα καύσιμα, αλλά θα σου πω κάτι. Την πορεία ενός χρηματιστήριου ή των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δεν μπορούμε να τις βλέπουμε σε χρονικό διάστημα μίας ημέρας, 5 ημερών ή 20 ημερών. Πρέπει να τις βλέπουμε ως τάσεις μέσα στη χρονιά. Το συμπέρασμα του 2019 καταρχήν είναι ότι το χρηματιστήριο είχε από τις υψηλότερες παγκοσμίως αποδόσεις. Και το κόστος δανεισμού της χώρας και των επιχειρήσεων και των τραπεζών συρρυκνώθηκε ραγδαία. Το κόστος δανεισμού όπως προέκυψε από τις διεθνείς αγορές, από τις εκδόσεις που έκανε η χώρα και που κάνανε και επιχειρήσεις. Άρα, δύο είναι τα συμπεράσματα. Το χρηματιστήριο, που είναι πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις, ενισχύθηκε. Άρα, πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να αντλήσουν κεφάλαια για να επιβιώσουν. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συρρήκνωση αυτής της πηγής άντλησης ρευστότητας. Άρα, δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με κάποιον μέτοχο ο οποίος κερδίζει από τη μετοχή, έχουμε να κάνουμε και με την επιβίωση μιας επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις, συνεπώς, άντλησαν κεφάλαια από το χρηματιστήριο και ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε με το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις άντλησαν πόρους από τις αγορές ομολόγων, γιατί βγήκαν και δανείστηκαν με πολύ χαμηλό κόστος. Χαμηλό κόστος που ξεκίνησε από το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως μετά τον Ιούλιο όμως, μειώθηκε πολύ το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Άρα, δύο είναι τα συμπεράσματα. Καλύτερο κόστος δανεισμού για κράτος και επιχειρήσεις και πολύ καλύτερη πορεία του χρηματιστήριου. Εκτιμούμε και προσδοκούμε βάσιμα ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το 2020. Και γι' αυτό προσδοκούμε ότι μέσα από αυτές τις πηγές, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτές τις πηγές, θα πέσει η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Τρεις άλλες πηγές είναι να αποπληρώσουμε ένα κομμάτι των οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα,
είναι να εκτελεστεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που υποεκτελούνταν επί πολλά χρόνια και να αξιοποιηθούν, αλλά πραγματικά να αξιοποιηθούν, όχι στα χαρτιά, να φτάσουν οι πόροι στην πραγματική οικονομία, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί μέχρι τώρα παρουσιάζαμε απορροφητικότητα απλά στα χαρτιά. Αυτά δεν πήγαιναν ποτέ στην πραγματική οικονομία. Αν του κάψετε όλε τι ερωτήσει, θα τα πείτε, θα απαντάτε με ερωτήσει. Όχι, αλλά προσπαθώ να τα πιάνω συνολικά. Όχι, θα μείνετε εδώ πέρα, θα απαντήσετε σε όλα. Stress test ελληνικών τραπεζών. Να πω κάτι πριν τα stress, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε, μπορεί να με ρωτήσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που απορρέει από το ερώτημά σα είναι ποια θα είναι η εκδοτική στρατηγική τη χώρα το 2020. Θέλω να σα πω ότι η χώρα μπορεί να μην βγει καθόλου στι αγορέ. Δεν έχει καθόλου ανάγκες να καλύψει φέτος. Είμαστε απολύτως καλυμμένοι. Πρέπει όμως η χώρα. Για όλο το 20. Για όλο το 20. Δεν υπάρχει λόγος να βγούμε στις αγορές. Όμως, θα βγούμε στις αγορές. Και θα βγούμε στις αγορές γιατί θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα η χώρα να επικοινωνεί με τις αγορές. Να το κάνουμε ως επικοινωνία. Το ζήτημα όμως είναι όταν το κάνεις. Για ποιο λόγο το κάνεις. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να λέμε απλά θέλουμε να αντλήσουμε 2 δις, 3 δις. Άρα λέτε ότι μπορούμε να διαλέξουμε και τις περιόδους που θα βγούμε. Τις περιόδους ούτως ή άλλως θα τις διαλέξουμε. Θα είναι περίοδοι που προσδοκούμε να έχουμε χαμηλό κόστος δανεισμού και αυτό το κόστος δανεισμού να μας βοηθήσει για να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους. Πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να αποπληρώσουμε ακόμα ένα κομμάτι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα. Μπορεί να αποπληρώσουμε κάποιο άλλο κόστος δανεισμού που έχουμε, κάποια άλλα δάνεια με πολύ ψηλότερο κόστος. Αυτά όλα θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Γιατί αυτό είναι αναγκαίο και για τη χώρα και για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι ένα χρήσιμο όπλο στο πλωστάσιο μας, προκειμένου το 2020 να ανοίξουμε και να κλείσουμε με επιτυχία τη συζήτηση για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2021 και μετά. 40 θέματα μαζί ανοίγετε, καλά κάνετε εσείς. Σας ρώτησα για τα stress test, αλλά τώρα θα το αφήσουμε στην άκρη, διότι θα πάμε στα ζητήματα του Eurogroup που αφορούν αυτά τα οποία λέτε, τις 20 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει Ελλάδα στην 20 Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει θέμα Ελλάδα. Η Ελλάδα τελείωσε το Δεκέμβριο και θα υπάρξει ξανά θέμα Ελλάδος, Ελλάδος, προσέξτε, θέμα Ελλάδος, ναι, μετά από περίπου, εκτιμώ, 3 μήνες. Άρα λοιπόν, στις 20 Ιανουαρίου... Το ρεπορτάζ λέει ότι στις 20 Ιανουαρίου ο επικεφαλής του Eurogroup έχει 2 ελληνικά ζητήματα. Τα διαψεύδεται προφανώς. Την επικύρωση χρήσης κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα για επενδυτικούς σκοπούς. Και δεύτερον, το αίτημα για μείωση στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων. Όχι. Αφού δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα το κεφάλαιο. Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής. 4 Δεκεμβρίου η χώρα έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο έκλεισε επιτυχώς την τέταρτη αξιολόγηση, αλλά για πρώτη φορά δόθηκαν τα κέρδη από τη διακράτηση των ευρωπαϊκών ομολόγων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να σας πω γιατί το βίωσα. Ναι. Στην ανακοίνωση του Eurogroup μπήκε και μία παράγραφος που δεν υπήρχε την προηγούμενη μέρα σε αυτό που φτιάχνονταν, που έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα κέρδη από τη διακράτηση αυτών των ομολόγων να πάνε για αναπτυξιακούς λόγους. Τα κέρδη από την διακράτηση αυτών των ομολόγων, περίπου 650 εκατομμύρια, δόθηκαν ήδη στην Ελλάδα μέσα στο 2019. Άρα το επικύρωση χρήσης είναι σωστό. Αυτό θα ουσιαστικά έχει τελειώσει, είναι τυπικό το θέμα, γιατί έχουν δοθεί τα χρήματα. Έχουν δοθεί. Είναι όμως 2 ανοιχτά θέματα. Ναι. Το ένα ανοιχτό θέμα, αλλά δεν είναι απόφαση του Eurogroup 20 του μήνα, γιατί οι θεσμοί έρχονται στην Ελλάδα 2 μέρες μετά. Μάλιστα. Η πρώτη επίσκεψη των θεσμών είναι 2 μέρες μετά για 3 ημέρες. Τότε θα ανοίξουμε τα κεφάλαια αυτά. Είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για αναπτυξιακούς λόγους και σιγά σιγά, δεν ξέρω αν θα είναι τον Ιανουάριο, αλλά μέσα στο πρώτο τρίμηνο θα αρχίσουμε να λειτουργούμε και στην κατεύθυνση της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Άρα λοιπόν μου απαντήσατε και τα δύο, δεν είναι αμιγώς θέματα του Eurogroup, αλλά είναι προς συζήτηση στο Δινικές αυτό. Όχι στο Δινικές, είναι άμεσες προτεραιότητες της χώρας. Θα πρέπει στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ουσιαστικά να έχουν οριμάσει και τα δύο θέματα. Μάλιστα. Να έχουν οριμάσει γιατί η χρήση αυτών των κερδών, μιλάμε για ένα μέγεθος της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη τριετία, αν πάνε για αναπτυξιακούς παράγοντες και αναπτυξιακούς λόγους και αναπτυξιακά έργα, αυτό θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη. Μάλιστα. Άρα αυτό θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητα του χρέους. Η άσκηση που κάνουμε με τους θεσμούς δεν είναι εύκολη. Γιατί τα χρήματα μέχρι τώρα που πήγαιναν αυτά, κατευθείαν στο χρέος. Ναι.
Άρα ουσιαστικά οι θεσμοί λέγανε στον με αυτά τα χρήματα κουβά. Μειώνουμε το χρέος. Μειώνοντας το χρέος, είχαν υπολογίσει ότι έτσι θα μειώνεται σιγά σιγά, θα βελτιώνεται η βιωσιμότητα του χρέους και θα ξεπληρώνεται αυτό. Εμείς θέλουμε να τους πείσουμε ότι αν αυτά τα χρησιμοποιήσουμε για αναπτυξιακά έργα, τότε τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα για αυτό που θέλουν οι θεσμοί, που είναι η αποπληρωμή. Και έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη από τώρα, νομίζω ότι δεν έχετε προβλήματα. Αυτό ακριβώς λέτε, ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των θεσμών για να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό που λέω είναι ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των θεσμών, αλλά δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Καλά, εντάξει, αλλή μόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των θεσμών. Μάλιστα. Να σας εκμυστηρεύω αυτό κάτι. Ναι, βεβαίως. Όταν είχαμε το Eurogroup της Τετάρτης του μήνα, 4 Δεκεμβρίου, έκλεινε τότε και η αξιολόγηση. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύπεπτο για τους θεσμούς, είναι η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που κάναμε μέχρι 20 Απριλίου. Θα μπορούσα, όπως κάναμε προηγούμενοι υπουργοί, αυτό το θέμα να μην το θίξω μέχρι 4 Δεκεμβρίου, να κλείσει θετικά αξιολόγηση και να έρθω με μια μονομερή ενέργεια, εν αγνία ή εν κρυπτό από τους θεσμούς, μεταγενέστερα, και να πω με νόμο στη Βουλή, με μια διάταξη ήταν, παρατείνεται το καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας για 4 μήνες. Θα χάναμε ως χώρα αξιοπιστία. Στην αξιοπιστία. Επέλεξα πριν από το Eurogroup της 4 Δεκεμβρίου να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί τους. Θα διαπιστώσετε συνεπώς ότι έχουμε κερδίσει βαθμούς ελευθερίας και εμπιστοσύνης. Είμαστε απολύτως ειλικρινείς στο τι κάνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακολουθούμε και τις δικές μας πολιτικές. Δεν ήταν σύμφωνοι οι θεσμοί στη μείωση του ένφια το καλοκαίρι. Το κάναμε. Ναι. Δεν ήταν σύμφωνοι οι θεσμοί στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών των 120 δόσεων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το κάναμε. Δεν είναι σύμφωνοι για την παράταση προστασίας κατά 4 μήνες. Το κάναμε. Άρα σας λέω 3-4 θέματα. Άρα είναι θέματα που άλλα τα κερδίσαμε και χωρίς να τους τα κρύψουμε, λέτε, έτσι. Δεν τους τα κρύψαμε, δεν ήταν θετικοί, αλλά έχοντας κερδίσει εμπιστοσύνη ότι αυτό είναι το σωστό, προχωράμε μαζί. Μάλιστα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα stress test των τραπεζών και τα κόκκινα δάνεια, πώς πάνε? Τα stress test των τραπεζών δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσουν. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ με την Χριστίνα Λαγκάρντ να είναι έτοιμη. Οι βασικές παράμετροι για τα stress test θα τεθούν τον Ιανουάριο. Ναι. Και με βάση αυτά θα γίνουν τα stress test για διάφορες χώρες στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σαφώς. Αυτό που εμείς έχουμε ζητήσει χωρίς να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης, είναι τα stress test να γίνουν με όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά δυσμενή κριτήρια. Ρεαλιστικά δυσμενή κριτήρια, έτσι. Θα σας το εξηγήσω. Stress test τι σημαίνει? Να δω την αντοχή κάποιου σε ένα ακραίο φαινόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει ύφεση 10%. Θα πρέπει όμως, εάν πάνεις να κάνεις την άσκηση τώρα, το 2020, το ακραίο σου κριτήριο να μην είναι το ακραίο κριτήριο πριν από 5 χρόνια. Γιατί πριν από 5 χρόνια. Ποιος τα καθορίζει αυτά τα κριτήρια? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Άρα, όσο πιο ακραίο είναι ένα φαινόμενο, τόσο μεγαλύτερη θα βγει η επιβάρυνση για ένα τραπεζικό ίδρυμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Παντού. Άρα, το stress test, το λέει η ίδια η λέξη, είναι κάνω ένα τεστ σε ακραία περίπτωση. Η ακραία περίπτωση θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ρεαλιστική. Προφανώς θα είναι ακραία. Προφανώς η χώρα μπαίνει σε ένα καθεστώς ανάπτυξης. Είναι σε ανάπτυξη. Και όλα τα χρόνια τα επόμενα θα είμαστε με θετικό πρόσημο. Να μην μας αντιμετωπίσουν σαν μνημονιακή χώρα, λέτε, Υπουργέ. Αυτό θα είναι με αρνητικό πρόσημο. Σίγουρα θα έχουν μια περίπτωση να πούν ότι η χώρα θα είναι σε βαθιά ύφεση. Αλλά όχι βαθιά ύφεση 10 και 15%. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει ατυχώς. Άλλη εικόνα, ναι. Κεφαλαϊκές ανάγκες στις τράπεζες για ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Πάμε όμως στα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια είναι μια πολύ βασική άσκηση που πρέπει να γίνει και είναι βασικό στοιχείο και της αναβάθμισης της χώρας. Αν δείτε όλους τους οίκους αξιολόγηση για να αναβαθμίσουν τη χώρα, θέλουν να δουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά τα κόκκινα δάνεια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα ως ποσοστό των δανείων είναι περίπου στο 37%. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 4. Στο 4. Τι πρέπει να γίνει συνεπώς? Πρέπει πρώτα απ' όλα οι τράπεζες να συνεχίσουν τα σχέδια τα οποία κάνουν για να ξεφορτωθούν κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Είτε με πωλήσεις, είτε με διαγραφές, είτε με ρυθμίσεις. Ήδη τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει στα 71 δις. Πενθυμίζω ότι ήταν 105 δις στο τέλος του 16. Ήταν το υψηλότερο σημείο. Άρα φτάσαμε στα 71. Ήρθε η ελληνική κυβέρνηση με το σχέδιο Ηρακλής
και ήδη οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση και προσδοκούμε να μειώσουμε αυτό το 71 δις περίπου κατά 40%. Περίπου κατά 40%. Εξαρτάται από τις ίδιες τις τράπεζες. Εθελοντικό είναι το σχήμα. Σε τι χρονικό διάστημα, Υπουργέ? Εκτιμώ σε 1 με 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Ήδη η Alphabank κινήθηκε από το 19. Εκτιμώ ότι ακολουθεί η Eurobank, Εθνική και Πειραιός. Όλες οι τράπεζες φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον και έντονο ενδιαφέρον να μπουν στο σχήμα. Άρα να το μειώσουμε άλλο 40%. Να συνεχίσουν οι τράπεζες να λειτουργούν και εδώ είμαστε το 2020 σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Περιμένω μία ακόμα πρόταση από την Τράπεζα της Ελλάδος, την οποία είμαι διατεθειμένος να την δώσω στους θεσμούς να αξιολογηθεί και αν τυχόν βοηθάει στο να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα κόκκινα δάνεια, εάν περνάει από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, από την περίφημη Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε ναι, θέλουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα κόκκινα δάνεια, ώστε οι τράπεζες να τα ξεφορτωθούν, προσέξτε, με μοναδικό αντικείμενο να δώσουν χρήμα στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος. Ταυτόχρονα, λόγω της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας, κάποιες καταθέσεις επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα, το κόστος δανεισμού των τραπεζών έχει μειωθεί, κεφαλαιακοί περιορισμοί πλέον δεν υφίστανται, άρα η συνολική εικόνα είναι καλύτερη για τις τράπεζες. Είμαι όμως πολύ ειλικρινής. Το να ξεφορτωθεί στα δάνεια από τις τράπεζες βοηθάει τις τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν πιστωτική επέκταση, να δίνουν δηλαδή δάνεια, αλλά αυτό δεν βοηθάει τους πολίτες γιατί τα δάνεια φεύγουν από τις τράπεζες και πάνε στα funds. Στα funds. Άρα το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να είναι ψηλό. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια δύσκολη άσκηση που θα τολμήσουμε να την κάνουμε. Ήταν δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης, εννοείται ότι ποτέ δεν το έκανε, εμείς θα το κάνουμε. Και ξέρετε γιατί το κάνουμε? Πρώτα απ' όλα γιατί είναι σωστό. Είναι σωστό πλέον να μπορέσεις να δώσεις και δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες, αλλά να βγάλεις στο ξέφωτο και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Στον περίφημο νόμο Κατσέλη έχουν κάνει χρήση πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές αυτών των ρυθμίσεων, προκειμένου να κρύβονται πίσω από αποφάσεις οι οποίες θα αργήσουν για πολλά χρόνια, εις βάρος όλων αυτών των πολιτών που πληρώνουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει συνεπώς κάποια στιγμή να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, στο οποίο ο στρατηγικός κακοπληρωτής να μπορέσει άμεσα να βγει στην επιφάνεια, ώστε αυτός να πληρώσει, γιατί μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει. Αυτός είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Αυτός που μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει. Και αποδεικνύεται αυτό μέσα από διάφορες ενέργειες ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση. Η εκτίμηση δεν ήταν δική μου, ήταν εκτίμηση που προέκυψε από τα τραπεζικά ιδρύματα. Ένα στους τέσσερις μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει. Από αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη? Από αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, η αίσθηση είναι ότι είναι ένα στους δύο. Ένα στους δύο. Άρα, το κριτήριο είναι πώς θα μπορέσουμε να ξετρυπώσουμε αυτούς. Και εδώ υπάρχουν διάφορες σκέψεις, ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα πολύ δελεαστικό πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Το βρήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, το ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και ορθώς. Ήρθαμε και το βελτιώσαμε. Ήρθαμε και το ενισχύσαμε, ήρθαμε και το παρατείναμε. Καλό την κοινωνία να κάνει χρήση αυτού. Ακόμα και οι τράπεζες πληρώνουν τους δικηγόρους ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτού. Τους καλώ να πάνε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Είναι μοναδική ευκαιρία και η τελευταία ευκαιρία που υπάρχει. Θέλω να μου πείτε για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μέχρι το τέλος Γενάρη και την έλεση των 500 εκατομμυρίων ευρώ στους ιδιώτες. Κοιτάξτε, βρήκαμε το πω διαφορετικά. Τον Αύγουστο του 2018, όταν τελείωσε το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, το δίθεν πετυχημένο πρόγραμμα, θα έπρεπε αυτές οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα να ήταν μηδέν. Μηδέν. Έπρεπε να ήταν μηδέν. Αυτό έλεγε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Τελικά έμειναν και παρέμειναν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκοπός είναι πώς είναι να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δεν είναι εύκολη άσκηση. Και εδώ αναγνωρίζω το πρόβλημα και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί ένα στοιχείο είναι να πληρώσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ταμιακό το θέμα. Τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχουν και αύριο το πρωί. Το θέμα είναι αυτές οι οφειλές να έχουν από πίσω τα παραστατικά για να πληρωθούν. Μάλιστα. Γιατί είναι οφειλές που έχονται και από το παρελθόν. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Τα 2 δις πώς θα πληρώνουν.
Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική πολιτεία, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και εδώ προσπαθούμε να το δούμε κυρίως με τους αρμόδιους υπουργούς εργασίας και υγείας. Και είναι ότι δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο πληρώνεις τις παλιές και σου δημιουργούνται καινούργιες. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει έγκαιρα να φτιάξουμε αυτούς τους μηχανισμούς, ώστε να μην ξαναδημιουργηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να μην δημιουργούνται οι καινούργιες. Δεν είναι θέμα ταμιακό, δεν είναι θέμα δημοσιονομικό, δηλαδή δεν κάνεις ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να δείξεις καλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα. Όλα αυτά ενσωματώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Ναι. Είναι θέμα λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου. Άρα θα πρέπει κυρίως στα υπουργεία που υπάρχουν οι πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, και αυτά είναι το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας. Και ξέρετε τι εννοώ ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι συντάξεις, οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν. Εκεί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί που δεν θα ξαναδημιουργήσουν μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα. Εμείς έχουμε τον συντονιστικό ρόλο και εμείς πληρώνουμε. Αλλά υπάρχει συνευθύνη και συναρμοδιότητα των αρμοδίων υπουργείων. Ουσιαστικά μου είπατε ότι είναι 2 δις αυτά, έτσι. 2 δις είναι. Μέχρι το Γενάρη τα 500 εκατομμύρια. Ναι, εκτιμώ ότι κάναμε κάποιες αλλαγές τροποποιήσεις και τροπολογίες στη Βουλή το Δεκέμβριο, ναι, που μας δώσαν την ευελιξία και την δυνατότητα να πληρώσουμε πιο γρήγορα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό αυτού. Μάλιστα. Η αποπληρωμή του συνόλου, το χρονικό περιθώριο ποιο είναι? Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Είναι είπα η αποπληρωμή είναι και η άσκηση. Όχι, είπα όμως ότι είναι η αποπληρωμή και η μη δημιουργία. Ναι. Γιατί μπορώ να σας πω εγώ ότι θα αποπληρώσουμε μέσα στο 20, ναι, και να μου πείτε στο τέλος του 20 υπάρχει άλλο ένα δις. Δεν θα είναι η αποπληρωμή. Εντάξει, αυτή. Θα έχουν δημιουργηθεί άλλα. Δημιουργούνται τα καινούργια και δημιουργείται αυτή η εικόνα. Εμείς εκτιμούμε ότι μέχρι τα μέσα του 21 περίπου θα έχουμε τελειώσει τα πάντα, με το μεγαλύτερο κομμάτι αποπληρωμής να έχει γίνει το 2020. Διαβάζω ότι έρχεται νέα ρύθμιση σε εφορία από 24 έως 48 με κοινή υπουργική απόφαση. Μισό λεπτό. Η ρύθμιση στην εφορία που είναι η πάγια, άλλο πράγμα αυτό. Είναι η πάγια ρύθμιση. Ναι. Η πάγια ρύθμιση που είναι 24 δόσεις και σε κάποιες περιπτώσεις 48, δηλαδή καλύτερο σχήμα από την πάγια ρύθμιση που υπήρχε πριν από τις 120 δόσεις, είναι νόμος του κράτους. Το ψήφισε η Ελληνική Βουλή το Νοέμβριο του 2019, μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο. Άρα, οι πολίτες θα έχουν πλέον 24 και 48 δόσεις. Δεν υπάρχουν 120, αλλά υπάρχουν 24 και 48. Δεν υπάρχουν, εννοώ, για καινούργια χρήση. Από εδώ και αυτοί πέρα, οι πολίτες, ναι, που είναι. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση για το πώς θα μπουν σε λειτουργία αυτές οι 24 και 48 δόσεις. Και αυτό είναι κάτι που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί, και εδώ θα είμαι ειλικρινής, χρειάζονται ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΣΑΔΕ. Και επειδή χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να φτιαχτούν αυτές, σας θυμίζω λίγο, έπρεπε το καλοκαίρι να τους αλλάξουμε τα κριτήρια για τον ένφια. Ναι. Γιατί θα πληρώσει ο κάθε πολίτης. Ναι. Αυτό ήθελε επεξεργασία στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΔΕ. Μάλιστα. Στη συνέχεια έπρεπε να τους κάνουμε καινούργια ηλεκτρονικά συστήματα για τις 120 δόσεις. Άλλαξαν τα χαρακτηριστικά των 120 δόσεων. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπρεπε να φτιάξουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την έκτακτη ενίσχυση που δόθηκε στο τέλος του έτους. Στη συνέχεια τρέχουμε τις αντικειμενικές αξίες. Άρα είναι οι ίδιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που κάθε φορά πρέπει να τους αλλάζουμε τα δεδομένα προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να πηγαίνουν και να κάνουν χρήση αυτών. Θα ήθελα να είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά τούτων δοθέντων εκτιμώ ότι πολύ σύντομα, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είμαστε θέση να υπογράψουμε την κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να λειτουργήσει οι 24 και 48 δόσεις που είναι νόμος του κράτους και είναι νόμος της παρούσας κυβέρνησης σε συμφωνία με τους θεσμούς, πολύ καλύτερη ρύθμιση από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Μεγάλος δώρος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, Υπουργέ, για το σχέδιο για το 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών, για την κάλυψη. Και το πώς θα φορολογείτε το υπόλοιπο. Θα μας το εξηγήσετε λίγο. Κοιτάξτε, ένα βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι αυτό που λέγεται διεύθυνση φορολογικής βάσης. Στην Ελλάδα πληρώνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει για μια σειρά από λόγους. Έχει καλολογιστεί. Άρα θα πρέπει να διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Δηλαδή να πληρώσουν
περισσότεροι, ώστε τελικά να πληρώσουν πολύ περισσότερα ή λιγότερα. Πώς διευρύνεις τη φορολογική βάση? Ο ένας τρόπος είναι να μειώσεις το αφορολόγητο. Το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δική μας επιλογή είναι να μην γίνει. Και δεν έγινε. Και δεν ετέθηκε από τους θεσμούς πάλι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρόποι να διευρύνεις τη φορολογική βάση. Ένας τρόπος είναι αυτός που κάνουμε με την ακίνητη περιουσία. Δεν υπεκφεύγω το ερωτήματος, αλλά είναι σημαντικό να πιάσουμε την φιλοσοφία πίσω από αυτό. Είναι το τέταρτο σημείο που θα σας πω. Ένας τρόπος είναι με αυτό που κάνουμε με την ακίνητη περιουσία. Διαπιστώσαμε, και το διαπίστωσα κυριολεκτό προχθές, όταν είδα τα πρώτα στοιχεία, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ακινήτων που είναι εντός ζώνης, εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Ναι. Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι ακινήτων που είναι εκτός ζώνης, είναι σε μια πολύ καλή γεωγραφική περιοχή κοντά, ακριβή, αλλά με βάση τον υπάρχοντα νόμο και το υπάρχον σύστημα, παίρνει τη μία αξία στο ακίνητο από τη φθηνότερη περιοχή μέσα στη ζώνη. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τυχαίο το παράδειγμα, είμαι δίπλα στην Κηφισιά και παίρνω από το Περιστέρι. Με αυτόν τον τρόπο συνεπώς, διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως νησιά, έχουν χτιστεί περιουσίες οι οποίες δεν έχουν φορολογηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο. Πιθανόν όμως, τα προηγούμενα χρόνια, να φορολογούνταν και εκείνη την περιουσία στο νομό μας, σε χωριά, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Παίρνοντας την τιμή της κοντινότερης ζώνης που να ήταν υψηλή. Οπότε σχεδιάζεται ένα σύστημα άρσης και αδικιών. Με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα θα διευρυνθεί η φορολογική βάση, πληρώνοντας κάποιοι που δεν πλήρωναν στην ακίνητη περιουσία. Πάλι που μπορούν να πληρώνουν. Που μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Διασφαλίζοντας όμως ότι για τους πολίτες που είχαν τη μείωση του ένφια θα εξακολουθήσουν να την έχουν και θα έχουν και επιπλέον. Για να μην υπάρχει ο φόβος για αυτούς που είχαν τη μείωση. Ωραία. Δεύτερον, υπάρχει το περίφημο Airbnb. Η μίσθωση ακινήτων. Διαπιστώσαμε ότι στις πλατφόρμες πολλά ακίνητα δεν δηλώνονται. Αξιοποιούνται και δεν δηλώνονται. Και αυτό είναι διεύρυνση φορολογικής βάσης. Τρίτη παρέμβαση. Ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οι επιχειρήσεις αυτομάτως θα ενημερώνουν για τα τιμολόγια τους στην κεντρική διοίκηση, την ΑΔΕ. Και πάω στο τέταρτο, γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια συνολική φιλοσοφία, το 30% ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό? Να μειώσουμε την φοροδιαφυγή. Εντάξαμε εκεί όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εντάξαμε εκεί ότι θα έπρεπε να εξαιρούνται διάφορες κοινωνικές ομάδες, είπαμε ότι αν κάποιος έχει δαπάνες και σε ένφια και φόρο ακίνητης περιουσίας και ενίκεια. Προσπαθήσαμε δηλαδή να το κάνουμε όσο γίνεται πιο ρεαλιστικό το σχήμα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει οι Έλληνες πολίτες να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. Θεωρώ ότι το 30% είναι πολύ ρεαλιστικό. Και ξέρετε, ακούω την κριτική. Ακούω την κριτική ότι θα θέλαμε να είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Αλλά για όσους από εμάς ταξιδεύουν στο εξωτερικό και στα γεωπλογία, πείτε μου, πόσο συχνά χρησιμοποιούμε χρήμα που έχουμε στην τσέπη μας στο εξωτερικό? Νομίζω σπανιότατα. Σπανιότατα, σωστά. Συνήθως μόνο την κάρτα έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα, συνεπώς, γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται για το 30%? Προσέξτε, 30%, το οποίο αποδεικνύεται από τα στοιχεία που είχαμε μέχρι σήμερα, ότι χτίζεται εύκολα. Το 30%. Δηλαδή, ο στόχος που βάλατε θεωρείτε ότι είναι εφικτός με τα στοιχεία που υπήρχαν? Προφανώς είναι εφικτός, ρεαλιστικός και θα βελτιώσει πάρα πολύ τα δημόσια έσοδα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Ο στόχος είναι περισσότερα έσοδα μέσα από τη μείωση φοροδιαφυγής. Μάλιστα. Δύο παρατηρήσεις. Ποιοι ζορίζονται εδώ, Υπουργέ? Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι, γιατί ακούω ότι αυτό έγινε για πρώτη φορά, ότι υπήρχε νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε απλώς 10, 15 και 20. Αν δεν έπιανε κάποιος αυτά τα ποσοστά, πάλι πλήρωνε πέναλτι. Δεν αλλάζει τίποτα σήμερα. Πάλι πέναλτι είναι. Σωστά. Η τρίτη αλήθεια που θα σας πω είναι ότι θα θέλαμε να βάλουμε και κίνητρα. Όχι μόνο πέναλτι, και κίνητρα. Δηλαδή, συναλλάσσετε κάποιος με κάποιες κοινωνικές ομάδες που ξέρουμε όλοι μας που υπάρχει φοροδιαφυγή σε κάποια ελεύθερα επαγγέλματα. Τότε αυτές οι αποδείξεις να μετράνε διπλά. Ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό συζητήσαμε και με τον ΙΟΒΕ. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει άμεσα, γιατί χρειάζονταν ηλεκτρονικές πλατφόρμες και γι' αυτό. Για να μπορέσει να συγκεντρώνει τα στοιχεία. Άρα, τα κίνητρα είναι κάτι τα οποία θα μας απασχολήσουν πολύ το 20. Θέλουμε να τα κάνουμε, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι. Οι εξαιρέσεις
σας απασχόλησαν καθόλου, λένε κάποιοι. Ακούω και στις συζητήσεις που γίνονται στα σπίτια. Γιατί να μην είναι μέσα η ΔΕΚΟ, τα δάνεια, τα ενίκια. Τι λέτε, δηλαδή από έναν οικονομικό προϋπολογισμό ο οποίος υπάρχει, έναν οικογενειακό προϋπολογισμό που υπάρχει, φεύγουν λεφτά. Και είναι λεφτά τα οποία φεύγουν με αποδείξεις. Τα συνεκτιμάει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε και σας είπα προηγουμένως ότι συνεκτιμούμε το κόστος το οποίο έχει μια οικογένεια για να καλύψει βασικές ανάγκες, έτσι ώστε αν αυτό υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό, για παράδειγμα το 60%, να απαιτείται χαμηλότερο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων. Μάλιστα. Άρα έχει συνεκτιμηθεί. Φτάσαμε στο σημείο, μέσα από την διαβούλευση, να δούμε θέματα που έθεταν οι κοινωνίες ακόμα και για διαζευμένα ζευγάρια, για τη διατροφή. Φτάσαμε στο σημείο να δούμε και τα ενίκια ακόμα των παιδιών που φοιτούν. Έχουμε δει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά το κρίσιμο στοιχείο είναι ποιο. Το κρίσιμο στοιχείο είναι, βγάζοντας αυτές τις εξαιρέσεις, να οδηγήσουμε τον πολίτη να συναλλάσσεται όσο γίνεται περισσότερο με πλαστικό χρήμα. Αυτό θα βελτιώσει τα δημόσια έσοδα, άρα θα μας δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους πολίτες, εκτός των φόρων που ήδη θα μειώσουμε το 2020, να μειώσουμε και ακόμα περισσότερους φόρους. Και επειδή είμαι ξεκάθαρος, το έχουμε πει δημόσια, όσο καλύτερα πάνε τα δημόσια οικονομικά το πρώτο τετράμινο, πεντάμινο του έτους, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες, τότε, περίπου τότε, όταν με ασφάλεια έχουμε κάποια οικονομικά στοιχεία, όταν βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, όπως λέμε, ναι. Να μειώσουμε την εισφορά αλληλεγγύης και τον ένφια. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Δύο ερωτήσεις. Διπλές αποδείξεις με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής σε 9 επαγγέλματα. Περίπου, λέει το ρεπορτάζ, διαβάζω εγώ, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, συνεργεία αυτοκινήτων, γιατροί, δικηγόροι, κομμωτήρια και εποχιακά επαγγέλματα. Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ, όμως νομίζω σας απάντησα πριν. Σας είπα ότι το κίνητρο, δηλαδή παράδειγμα οι διπλές αποδείξεις, για διάφορα επαγγέλματα, δεν θα πω ποια είναι τα επαγγέλματα, είναι κάτι που μας απασχολεί, θέλουμε να υλοποιηθεί, δεν ήταν εφικτό το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Είναι κάτι που θα μας απασχολεί στο 2020. Όπως θα μας απασχολήσει και κάτι ακόμα. Φορολοταρία. Φορολοταρία έρχεται κάθε μήνα. Κάθε μήνα κερδίζουν κάποιοι πολίτες, αλλά ουσιαστικά έτσι όπως γίνεται, δεν δίνει κίνητρο στον πολίτη να κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές, γιατί δεν έχει την αίσθηση ότι θα κερδίσει κάτι. Σκεφτόμαστε αυτό να έχει και κάποια άλλα υλικά αγαθά, τα οποία θα έχουν ιδιαίτερη αξία για τον Έλληνα πολίτη. Μείωση, ολοκληρώνουμε, Υπουργέ. Ευτυχώς που δεν με ρωτήσατε πια. Όχι, δεν θα ρωτήσω. Μείωση της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και περικοπή ή κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Θα επιφέρουν, λέει το ρεπορτάζ, ξέρω ότι δεν τα σχολιάζετε, εάν έχει βάση, μου το απαντάτε, διαφορετικά με διορθώνετε. Αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους έως και 110 ευρώ το μήνα. Πώς σχεδιάστηκε αυτό, είναι πραγματικό? Λοιπόν, πάω ένα βήμα πίσω πάλι. Ο σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Δηλαδή, τα χρήματα που περισσεύουν στην τσέπη του πολίτη ουσιαστικά στο τέλος κάθε μήνα, να το πω διαφορετικά. Πόσο έχεις διαθέσιμο? Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Αυτό γίνεται με μειώσεις φόρων και με αυξήσεις δαπανών. Πρόταγμα της σημερινής κυβέρνησης είναι κατά κόρον αυτό να γίνεται με μειώσεις φόρων, χωρίς να αγνοούμε την κοινωνική διάσταση που είναι η κοινωνική πολιτική, ναι, και την οποία την ασκούμε. Γι' αυτό και είδατε πολιτικές για την οικογένεια. Ήδη από 1η-1η ισχύει το μέτρο για τις διαφορετικές, για το φορολόγητο, για τα παιδικά κράνη, αλλά υπάρχει και κοινωνική πολιτική. Πάμε στους φόρους. Πρέπει να βοηθήσουμε όλη την κοινωνία. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να δούμε λίγο αν έχει συνοχή η πολιτική μας. Μειώσαμε τον ένφια. Τον ένφια τον μειώσαμε για όλη την κοινωνία. Όχι μόνο για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, που εκεί κάναμε την μεγαλύτερη μείωση, 30%, αλλά για όλη την κοινωνία. Γιατί, κύριε Σταριόπουλε, πάνω από 200.000 αξία ακινήτου έχει το 42,5% των πολιτών, το οποίο πληρώνει το 62% του φόρου. Μάλιστα. Άρα και αυτό θα έπρεπε να το μειώσεις. Γιατί? Γιατί θα του βελτίωνε το διαθέσιμο εισόδημα για να πληρώσει πιο εύκολα τον ένφια. Η εισπραξιμότητα του ένφια, μόλις κάναμε το μέτρο, πήγε από 80-85%. Γιατί όταν μειώνεις φόρους, ο πολίτης μπορεί πιο εύκολα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Πληρώνει. Μειώσαμε τον ένφια. Μειώσαμε την παρακράτηση από το 100 στο 95% για τις επιχειρήσεις, την προκαταβολή φόρου για την ακρίβεια. 180 εκατομμύρια. Ήρθαμε, δώσαμε μια έκτακτη ενίσχυση πάνω από 200 εκατομμύρια σε κάποιες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Μειώνουμε το φόρο στις επιχειρήσεις τώρα το 20, άρα να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις, όχι τους επιχειρηματίες. Τις θέσεις απασχόλησης που πρέπει να δημιουργηθούν στις επιχειρήσεις. Ναι. Μειώνουμε τις ασφαλιστικές φόρες από τα μέσα του 20 για αυτούς που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με την επιχείρηση, άρα να και οι ασφαλιστικές φόρες. Και προχωράμε σε μια σειρά από άλλα κίνητρα. Προχωράμε σε μια σειρά από άλλα κίνητρα για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αφού τελειώσαμε την πρώτη φάση που καλύπτει όλες τις κοινωνικές ομάδες, ήρθαμε και είπαμε, τώρα το πρόταγμά μας είναι, μόλις δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, προσδοκώ Απρίλιο-Μάιο, να μειώσουμε λίγο ακόμα τον ένφια και να μειώσουμε την εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης, μέχρι τώρα έχουμε βοηθήσει τη μεσαία τάξη, όχι στην έκταση που θα θέλαμε, η εισφορά αλληλεγγύης βοηθάει κυρίως στη μεσαία τάξη. Γιατί είναι πάνω από ένα ύψος, ένα ποσοστό που καταβάλλεται. Άρα, με αυτή την πολιτική μας, προσδοκούμε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 20, εκτός των γνωστών μειώσεων φόρων που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, εκτός των όποιων ενεργειών γίνουν από το Υπουργείο Εργασίας στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στις ασφαλιστικές φόρες, ναι, θα έχουμε κάποιες ακόμα μειώσεις φόρων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες αισθάνονται μια μεγαλύτερη ρεαλιστική αισιοδοξία για το μέλλον, νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια, ξαφνικά δεν πλούτησαν, ξαφνικά σε έξι μήνες δεν τους δώσαμε πολύ περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, αλλά αισθάνονται ότι μπαίνει μια τάξη και επιδιώκουν και οι ίδιοι να βάλουν μια τάξη στα του οίκου τους. Εγώ θα σας πω ότι όταν μειώθηκε ο ένφια, κάποιοι μου λέγανε θα αυξηθεί η κατανάλωση. Εγώ έλεγα καθίστε να δούμε, γιατί αισθάνομαι ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας, βλέποντας μια ασφάλεια το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να επιλέξει να λύσει τα θέματα που έχει αφήσει στον οίκο της. Δηλαδή, για παράδειγμα, χρέη σε φορέα και ασφαλιστικά ταμεία. Και μπήκαν 600.000 πολίτες στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Άρα χρησιμοποίησαν. Είστε ικανοποιημένος από αυτή τη ρύθμιση? Από αυτή τη ρύθμιση είμαι ικανοποιημένος, ναι. Είμαστε ικανοποιημένοι και θέλω να σας πω ότι είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Γιατί το έχετε πει 4 φορές σε αυτή τη συνέντευξη, ότι κάθε φορά που μειώνουμε κάτι εμείς, βλέπουμε τους πολίτες να ανταποκρίνονται και να πληρώνουν. Αυτό που θέλω να είναι πολύ σαφές είναι ότι όσο πηγαίνουν καλύτερα τα δημόσια έσοδα από την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση αλλά και οι πολίτες, τόσο δεσμεύομαι ότι όχι στο τέλος της χρονιάς, κάθε μήνα θα επιδιώκουμε το βέλτιστο για την κοινωνία. Θα επιδιώκουμε να επιστρέφει αυτό στην κοινωνία. Είδατε ότι εμείς δεν περιμέναμε στο τέλος του έτους να δώσουμε κάτι. Εμείς ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο. Βρήκαμε λίγο χώρο, ένφια. Βρήκαμε λίγο παραπάνω χώρο, 120 δόσεις. Βρήκαμε λίγο παραπάνω χώρο, 195 για τις επιχειρήσεις. Όπου βρίσκαμε χώρο, δίναμε στην κοινωνία την προσπάθεια που έχει καταβάλει η κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι και το στρατηγικό σχέδιο για το επόμενο χρονικό διάστημα, λέτε. Αυτό είναι το στρατηγικό. Δεν θα περιμένετε δηλαδή απολογιστικά το εξάμηνο ή το οχτάμηνο, με το που βρεθεί λίγο χώρο, το δίνετε. Γιατί ξέρετε ότι έχει άμεση ανταπόκριση και δημιουργεί και νέο χώρο μετά. Σωστά, με μια κρίσιμη λέξη όμως. Με το που θα βρεθεί δημοσιονομικό χώρο, κόμμα, με ασφάλεια. Δηλαδή, το να σας πω εγώ τον Ιανουάριο, πήγαν λίγο καλύτερα τα δημόσια έσοδα, αυτό δεν είναι ασφάλεια για την επίτευξη του στόχου το 2020. Το πρώτο τετράμινο όμως, οφείλω να σας πω ότι είναι ένα καλό χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις και εκτιμήσεις. Θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα δικό μας εδώ, ντόπιο, το οποίο καίει πάρα πολύ. Και θέλω να μιλήσετε λίγο για τις αιματικές πηγές, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι το έχετε πάρει πάνω σας να απεμπλέξετε τις διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ. Να σας πω κάτι. Ναι. Ναι, έχουμε κάνει διάφορες πρωτοβουλίες, έχουμε αναλάβει διάφορες ενέργειες εγώ και οι συνεργάτες μου. Θέλω να σας πω το εξής όμως. Ναι. Και σας προσκαλώ, αν θέλετε να με προσκαλέσετε. Παρακαλώ. Θα ήθελα στο τέλος του μήνα να έρθω και να κάνουμε μια συζήτηση, αν εσείς το θέλετε. Για τοπικά θέματα. Με μεγάλη μας χαρά. Για τοπικά θέματα, γιατί τότε θα έχουμε κάνει τον απολογισμό του δευτέρου τριμήνου, όπως έχω δεσμευτεί, προς τον φθιωτικό λαό. Ωραία. Και τότε μπορούμε, ακόμη, και τότε μπορούμε να συζητήσουμε για όλα τα θέματα θα που θα έχουμε και αποτελέσματα. Οπότε το έχετε κλείσει το περιθώριο πολύ, Υπουργέ. Κάθε τρίμηνο έχω δεσμευτεί ότι θα λογοδοτώ στην κοινωνία της φθιότητας για το τι πράττω, όχι μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και για τον τόπο μου. Με μεγάλη μας χαρά σας περιμένουμε. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Νέστη. Καλή δύναμη. Γιατί και σε εσάς. Ξέρω ότι εξαντλήσετε και στο Υπουργείο με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Νομίζω ότι και η ομάδα σας είναι πολύ δυνατή και σας βοηθάει αρκετά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία, Υπουργέ, να είστε καλά.